Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιό μας την κυρία Καλλισθένη Πάκα, διακεκριμένη δικηγόρο και δημοτική σύμβουλο Κιλκής. Και ο λόγος για τον οποίο θα κάνουμε αυτήν την ενδιαφέρουσα, είμαστε βέβαιοι, συζήτηση, είναι η τελευταία τοποθέτησή της στη συνεδρίαση δια τηλεδιασκέψεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής. Εκεί όπου τόσο στο Κιλκής όσο και στην Παιωνία, συνήθως τα θέματα που συζητούνται είναι θέματα διαχειριστικά, θέματα διαχείρισης, και προκάλεσε αίσθηση η τοποθέτηση της κυρίας Πάκα στην τελευταία συνεδρίαση, αφού αναφέρθηκε σε κέρια ζητήματα, σε φλέγοντα ζητήματα ανάπτυξης και κυρίως τρόπων και προτάσεων έτσι ώστε να έρθει αυτή η ανάπτυξη με επενδύσεις, με προσέλκυση επενδύσεων, με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο νομός Κιλκής. Καλωσορίζουμε την κυρία Καλλισθένη Πάκα στο στούντιό μας. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ. Θα έχουμε μαζί μια ενδιαφέρουσα από τη θεματολογία της ακόμα συζήτηση. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και προς γνώση των θεατών να διευκρινίσουμε ότι δεν φοράμε μάσκα, διότι η απόσταση είναι τέτοια, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα και δεν χρειάζεται να την φορέσουμε. Καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε. Ελπίζω κι εγώ πραγματικά να έχουμε συνέχεια και χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ σε κάποια θέματα τα οποία κατά την κρίση μου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον τόπο μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πριν από στο τελευταίο τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είχατε μια τοποθέτηση που ανεξάρτητα πόσο την αναπτύξετε ή όχι προκάλεσε αίσθηση, γιατί αναφέρεται σε ένα θέμα που καίει το Κιλκής, είναι η ανάπτυξή του, είναι οι επενδύσεις. Στο κάτω-κάτω είναι και ένα θέμα το οποίο ξεχωρίζει από τα συνήθη που ακούμε και βλέπουμε στις συνεδρίες των Δημοτικών Συμβουλίων. Και επειδή αναφερθήκατε σε ορισμένες ή σε πρωτοβουλίες, μάλλον που μπορεί να πάρει η Δημοτική Αρχή, οριοθετήστε αυτές τις κινήσεις, τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει μια Δημοτική Αρχή ή η Δημοτική Αρχή του Κιλκής, έτσι ώστε να ξέρουμε να εξηγήσετε στον κόσμο ποια βήματα πρέπει να γίνουν ώστε να πάρει μπρος αυτή η ανάπτυξη την οποία τόσο πολύ μιλάμε, αλλά δεν έρχεται. Καταρχήν θα σας πω δύο πράγματα. Δύο ήταν οι λόγοι οι οποίοι με όθησαν στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ο πρώτος είναι ο εξής. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πιστεί στις διακηρύξεις της, δουλεύει πυρετοδός ακόμα και μέσα στην περίοδο της πανδημίας προκειμένου να έρθουν επενδύσεις. Η Βόρεια Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται στο προσκήνιο και βλέπουμε ότι γίνεται απόβαση αμερικανικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που με προβλημάτισε πάρα πολύ ήταν η ενίσχυση των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων που δόθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω της Κεντρικής Μακεδονίας. Και η δικιά μας η περιοχή, η Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκής, ήρθε προτελευταία στην Κεντρική Μακεδονία με τελευταία την Αθωνική Πολιτεία. Ουσιαστικά τελευταία. Ουσιαστικά τελευταία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται. Ότι πρέπει να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα οποία πραγματικά θέλουμε. Και έκανα την τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πιστεύω ότι όσο καλά γνωρίζει ο Δήμος τις δυνατότητες του τόπου και του ανθρωπίνου δυναμικού, δεν τις γνωρίζει κανένας άλλος. Τι λοιπόν πρέπει να κάνει ο Δήμος, για να έρθω στην απάντηση του ερωτήματος την οποία μου θέσατε. Καταρχήν θα πρέπει να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα και να αποφασίσει ότι θέλει να το λύσει. Έτσι λοιπόν και πάρει την απόφαση αυτή, στην πορεία δυνατότητες οι οποίες έχει, για να μπορέσουν να έρθουν τελικά επενδύσεις στο Κιλκής, είναι σίγουρα πολλές. Να αναγνωρίσει αυτό που λέμε την αρμοδιότητά του. Ότι έχει υποχρέωση να ασχοληθεί με αυτό. Έχει υποχρέωση να ασχοληθεί, φυσικά και έχει υποχρέωση να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Ο Δήμος λοιπόν γνωρίζει, όπως είπα, καλύτερα τις δυνατότητες του τόπου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες των ανθρώπων, το επιστημονικό προσωπικό το οποίο έχει. Πρέπει λοιπόν να κάνει αισθητή την παρουσία του στον τομέα των διεθνών και των οικονομικών σχέσεων. Να συστήσει μία επιτροπή, η οποία θα αποτελείται όχι μόνο από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
αλλά να αποτελείται και από ιδιώτες πετυχημένους επιχειρηματίες. Γνώστες του χώρου. Γνώστες του χώρου, φυσικά. Οι οποίοι θα έχουν και τα τυπικά προσόντα και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Δηλαδή, η επιλογή των ατόμων στη συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει κατά την κρίση μου να γίνει με αυστηρά κριτήρια ιδιωτικού τομέα. Αυτή λοιπόν η επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζεται και να εμφανίζει τις δυνατότητες του Δήμου παντού. Στον τομέα των διεθνών και οικονομικών σχέσεων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Invest in Greece, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ανοίγει τώρα γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στην Παρευξήνια Τράπεζα, σε επενδυτικούς οίκους, σε επενδυτικά φόρα στο εξωτερικό και να παρουσιάζει τις δυνατότητες του τόπου μας. Πώς θα γίνει αυτό, τι θα πρέπει να κάνει. Να έχει δημιουργηθεί προηγούμενα ένας φάκελος, ο οποίος κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι πληρέστατος, όσο το δυνατόν πιο αναλυτικός, που να παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήματα του τόπου. Έτσι ώστε να απαντάει στην ουσία στο ερώτημα, όταν θα βρεθούμε κάπου, γιατί τελικά ένας επενδυτής να επιλέξει το Κιλκής και όχι τη Δράμα, τις Σέρες ή κάποιον άλλο νομό. Και μια και ήρθαμε σε αυτό, εσείς κυρία Πακά, με την όποια γνώση και εμπειρία έχετε αποκομίσει τόσα χρόνια, ποια θεωρείτε τα βασικά πλεονεκτήματα του Κιλκής, ώστε να, τα σημαντικότερα που διαθέτει αυτός ο τόπος, ώστε να καταστεί ελκυστικός χώρος επενδύσεων? Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα του Κιλκής. Είναι καταρχήν η γεωγραφική του θέση. Αποτελεί το βόρειο σύνορο της χώρας μας προς την Ευρώπη, μέσω δύο δικών αξώνων, μέσω των Σκοπίων και μέσω της Βουλγαρίας. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και έχει άμεση πρόσβαση στην Εγνατία Οδό. Μέσω της Εγνατίας Οδού μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ευρώπη, φτάνοντας στην Ιταλία. Υπάρχει καλό σιδηροδρομικό δίκτυο που μπορεί να συνδέσει την ενδοχώρα με το εξωτερικό. Υπάρχει το οδικό δίκτυο. Βρίσκεται κοντά σε δύο λιμάνια, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι της Καβάλας. Και το πιο σπουδαίο από όλα, βρίσκεται κοντά και σε τρία αεροδρόμια. Έχουμε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο των Σκοπίων και το αεροδρόμιο της Βουλγαρίας, στη Σόφια. Άλλο πλεονέκτημα πολύ σημαντικό. Έχει δύο οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές. Τις γνωρίζουμε όλοι. Έχει υποδομές για τους επενδυτές τους οποίους θα έρθουν. Υπάρχουν πλέον στο Κιλκής αξιόλογα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Υπάρχει νοσοκομείο, υπάρχουν κέντρα υγείας. Δηλαδή, ο επενδυτής που θα έρθει ξέρει πού θα μπορέσει και πού θα πρέπει να απευθυνθεί. Υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό και εργατικό εξειδικευμένο προσωπικό και πάρα πολλοί επιστήμονες. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το Κιλκής και πολλές φορές ίσως ξεχνάμε να το τονίζουμε προς τα έξω, είναι το χαμηλό κόστος διαβίωσης που έχει η περιοχή μας. Μάλιστα. Αναφέρεστε, απαντήσατε στο ερώτημα αυτό ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει ο νομός. Ίσως πρέπει να επικεντρώσουμε λίγο στη βιομηχανική περιοχή του Κιλκής, στο Σταυροχώρι και του Παντελεήμονα, κάνοντας μια μικρή έτσι, αναδρομή. Όσοι μας παρακολουθούν χρόνια ξέρουν ότι το Κιλκής, γι' αυτό εξάλλου έχει και αυτή την εικόνα που έχει, το Κιλκής για χρόνια απορροφούσε το 40% περίπου των επενδύσεων που εγκρίνονταν από τη Θεσσαλονίκη, από την περιφέρεια Μακεδονίας, στις μεσαίου μεγέθους επενδύσεις. Ήταν ένας προνομιακός χώρος, γι' αυτό εξάλλου και γέμισε, σε εισαγωγικά η λέξη, γέμισε με όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργήσαν. Οι περισσότερες λειτουργούν ακόμα και κυριολεκτικά κρατούν ζωντανή την οικονομία του Κιλκής. Αυτό όμως σταμάτησε. Σταμάτησε, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε καν στην κρίση. Σταμάτησε αρκετά πια νωρίς, δηλαδή στις αρχές του νέου αιώνα, κάπου στο 2-3, κάπου εκεί. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία χρονιά που είχαμε αυτή την μερίδα του Λέοντος. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτές οι υπόδομες, υπάρχει η βιομηχανική περιοχή κυρίως στο Σταυροχώρι, υπάρχει στο Παντελεήμονα, όχι τόσο με την οργανωτική έτσι, επάρκεια που έχει στο Σταυροχώρι. Ωστόσο, αυτές οι δύο βιομηχανικές περιοχές έχουν κάποια πρόσθετα πλεονεκτήματα ώστε να αποτελέσουν μια αιτία να
πατήσουμε σε αυτά τα πλεονεκτήματα και να φέρουμε περισσότερες επενδύσεις. Τι μπορεί να γίνει κόπεδα, τι σκέφτεστε? Λοιπόν, πραγματικά έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα αυτές οι δύο βιομηχανικές περιοχές. Πρώτον, είναι οργανωμένες. Δεύτερον, αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι σε αυτές τις περιοχές δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παγκόσμια δραστηριότητα. Όταν λοιπόν θα έρθει ένας νέος επενδυτής, γιατί να μην επιλέξει στο Κιλκής, όταν ξέρει ότι εκεί που θα πάει υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις διεθνούς φήμης? Αυτές οι δύο βιομηχανικές περιοχές είναι ζώνες οι οποίες είναι οργανωμένες. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν θα έρθει λοιπόν ένας νέος επενδυτής, σαφέστατα θα επιλέξει μία βιομηχανική περιοχή όπου ξέρει ότι δίπλα υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι υγιείς και όχι κάποια άλλη βιομηχανική περιοχή που πιθανότατα είναι νεκρή ζώνη. Περαιτέρω, σε αυτές εδώ τις βιομηχανικές περιοχές υπάρχουν σήμερα και πάρα πολλές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι ανενεργείς. Όταν για έναν επενδυτή, σε κάθε περίπτωση αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο το να βρει κτίρια στα οποία πιθανότατα θα μπορέσει να στεγάσει τη δικιά του επιχείρηση, να κάνει τις δικές του υποδομές. Γιατί και αυτό είναι μια τακτική η οποία πλέον επιλέγεται πάρα πολύ στην Ευρώπη, γιατί μειώνει κατά πολύ το κόστος της επένδυσης. Από όσο θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια είχε γίνει και μια τεράστια προσπάθεια να δημιουργηθεί και ένα καθεστώς ειδικής φορολογικής ζώνης για την περιοχή του Σταυροχωρίου. Αν ολοκληρωθεί λοιπόν μια τέτοια προσπάθεια, δεν θα ήταν κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για να τραβήξει νέες επενδύσεις? Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια, σε μια εποχή έτσι ιδιαίτερης καταστροφολογίας, που αναπέμπονται οι ερεμιάδες, μια αισιόδοξη νότα βγαίνει από εκεί πέρα, από την όποια κριτική μπορεί να υπάρχει για όσα δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα στο Κιλκής. Υπάρχει μέσα από τα λεγόμενά σας μια αισιόδοξη νότα, ότι υπάρχει διέξοδος, υπάρχει δρόμος. Θέλω να συνοψίσετε πάλι, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που σας κάνουν να αισιοδοξείτε ότι υπάρχουν τα περιθώρια να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα στο Κιλκής? Κύριε Παγκλαρίδη, καταρχήν θέλω να σας πω ότι είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Και να σας πω γιατί μπορεί να ξημερώσει αυτή η καλύτερη μέρα την οποία εσείς λέτε. Γιατί ο τόπος μας δεν έχει ανάγκη να δημιουργήσει πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα τα έχει. Αυτή η εξωτερική γεωγραφική θέση και όλα τα άλλα στα οποία προηγούμενα αναφέρθηκα. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα. Και μπορούμε να το κάνουμε. Το ζήτημα είναι να το αποφασίσουμε. Υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θέλει ξεκάθαρα να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι σίγουρα χρειαζόμαστε και τη δική σας συνδρομή. Αυτή να τη θεωρείτε δεδομένη, αλλά στην οικονομία, να βάλω το αλλά πάντα, στην οικονομία λέμε πως συναισθηματισμοί δεν χωρούν. Εννοείται. Όποιος επενδύει πρέπει να έχει συγκεκριμένους λόγους που θα τον οθήσουν να επενδύσει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν σήμερα μηχανισμοί, είμαστε χώρα ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν φορείς, όπου την αξιοποίησή τους θα πρέπει να την επιδιώξουμε, έτσι ώστε αυτά τα πλεονεκτήματα που αναλύσατε πιο μπροστά να γίνουν κτήμα εκεί όπου λαμβάνονται αποφάσεις και π.χ. ας πούμε στις Βρυξέλλες, για να μπορέσουμε αυτή την άσπρη, την καλύτερη μέρα να τη δούμε. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, τους φορείς, την Κομισιόν ας πούμε, για την οποία τόσο πολύς λόγος γίνεται. Αν δεν κάνω λάθος, ένας συμπατριώτης μας, με την ευρύτερη έννοια, Κεντρομακεδόνας, από την Χαλκιδική, είναι σε μια θέση κλειδί στην Κομισιόν. Υπάρχουν δυνατότητες να συνεγείρουμε ανθρώπους και μηχανισμούς και φορείς για το δικό μας καλό και για το δικό μας καλό? Πιστεύω πως ναι. Και επειδή είναι έτσι πολύ σαφής η ερώτησή σας, νομίζω πως ναι. Ο επίτροπος που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ο κύριος Σχοινάς, έχει δείξει πολύ έντονο και ζωντανό ενδιαφέρον για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πρόσφατη επίσκεψη την οποία έκανε στις Σέρρες, είπε ξεκάθαρα στο Δήμο Σερών ότι είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Και αμέσως ο Δήμαρχος Σερών ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει γραφείο ο Δήμος Σερών στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι το ίδιο επιβάλλεται να κάνουμε κι εμείς.
Είναι μια τοποθέτηση την οποία την έχω κάνει πολλές φορές και κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να ανοίξει γραφείο στις Βρυξέλλες για να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε όλα τα κέντρα των αποφάσεων. Ένα κεφάλαιο ίσως το πιο σημαντικό και αυτό που είναι ίσως το πιο. Το υπενιχθήκατε πιο μπροστά. Μάλλον όχι, δεν το υπενιχθήκατε, το είπατε καθαρά. Ίσως το σημαντικότερο από αυτά που δημιουργούν πλούτο σε έναν τόπο είναι οι άνθρωποι του. Το Κυλγής και οι άνθρωποι του. Δυστυχώς και στο Κυλγής είχε πεδίο εφαρμογής αυτή η σύγχρονη κατάρα να φεύγουν τα παιδιά, τα καλύτερα. Τα παιδιά, τα πρικισμένα παιδιά με πτυχία, με μεταπτυχιακά, με δοκτορά, να φεύγουν παιδιά που θα μπορούσαν να συμβάλλουν αποφασιστικά στον πλούτο του τόπου τους, τόπου μας, τον εγκατέλειψαν για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Υπάρχει δυνατότητα, μέσα από την οπτική που διατυπώσατε πιο μπροστά και τις προτάσεις που κάνατε, υπάρχει η δυνατότητα αυτός όλος ο πλούτος μας να επιστρέψει ώστε να παράξει ακόμα περισσότερο προς κοινή ευτυχία. Κύριε Παχλαρίδη, μιλάτε για το brain drain. Είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί πραγματικά πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Η σύγχρονη μορφή μετανάστευσης έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σήμερα πλέον φεύγουν από τον τόπο μας τα πιο λαμπρά μυαλά, κυρίως. Παιδιά τα οποία τα σπούδασε η Ελλάδα, κάνανε πολλές φορές και τις μεταπτυχιακές τους σπουδές εδώ, βέβαια πολλοί άλλοι από αυτούς τις κάνανε στο εξωτερικό, και πλέον ζουν στο εξωτερικό και εργάζονται εκεί σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και πολλά παιδιά Κυλκισιωτών. Παιδιά που πήγαν εδώ δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, σπούδασαν στην Ελλάδα. Πολλά από αυτά τα γνωρίζω και είμαστε σε συχνή επικοινωνία μαζί τους. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι μετά την τοποθέτηση την οποία έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβα mails τα οποία είναι στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής, που Κυλκισιώτες, νεαροί επιστήμονες, μου ζητάνε και μου δηλώνουν την πρόθεσή τους να βοηθήσουν στον τόπο μας. Θα πρότεινα λοιπόν στη Δημοτική Αρχή να κάνουμε έναν κατάλογο όλων των νεαρών Κυλκισιωτών που σήμερα δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Είμαι στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής, όπως σας είπα και προηγούμενα, γνωρίζω πολλούς Κυλκισιώτες. Και θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή, μέσω τηλεδιασκέψεων, να έρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς. Να θέτουμε τα προβλήματα του Δήμου μας και να τοποθετούνται και αυτοί με την εμπειρία την οποία διαθέτουν και με την επιστημονική τους κατάρτιση. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο διάλογος αυτός θα ήταν εξαιρετικά γόνιμος και θα είχε μια εξαιρετική σημασία για τον δικό μας τον τόπο. Και πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση, άμα τα συνδυάσουμε όχι μόνο αυτή την επικοινωνία την οποία θα έχουμε μαζί τους, αλλά και όλα όσα προηγούμενα συζητήσαμε. Πιθανότατα στην επιστροφή κάποιων νέων πίσω στον τόπο τους, στο Κυλκής, βρίσκοντας μια δουλειά, κάποιοι από αυτούς μπορεί στο μέλλον να γυρίσουν ως επενδυτές και γιατί ίσως και κάποιοι άλλοι να μην ασχοληθούν με την πολιτική, φέρνοντας νέες ιδέες στον τόπο και δημιουργώντας δρόμους νέας προοπτικής. Μια τελευταία ερώτηση θα σας κάνω, η κυρία Απάκα, και με αυτή να κλείσουμε. Αναπτύξατε τις σκέψεις σας, τις θέσεις σας και τις προτείνατε κιόλας. Πράγματα που μπορούν να γίνουν και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμο Κυλκής. Πόσο αισιόδοξοι είστε γι' αυτό? Μπορεί να γίνει αυτό? Ναι. Βλέπετε ότι μπορεί να γίνει? Θα σας πω και θα σας απαντήσω και με συγκεκριμένο παράδειγμα. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και ότι μπορεί να γίνει και εύκολα. Αρκεί πραγματικά να το αποφασίσουμε και να το θελήσουμε. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος της θεωρίας, αλλά είμαι άνθρωπος της πράξης, θα αναφερθώ στα Γιάννενα. Γνωρίζετε πόσο αναπτυγμένη και πόσο αυξημένη ήταν η ανεργία στον νομό Ιωαννίνων και γενικότερα στην Ήπειρο. Τα τελευταία χρόνια τα Γιάννενα μετατρέπονται σε μία μικρή σύγχρονη Silicon Valley. Και θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά και με αυτό θα κλείσω το τι λέει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος είναι γιατρός παθολόγος, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Σας διαβάζω τα λόγια του. Με την παρουσία κολοσσών στην πόλη μας, όπως η TeamViewer,
δίνεται η ευκαιρία να μειωθεί στο ελάχιστο η διαρροή νέων επιστημόνων σε άλλες περιοχές της χώρας ή το εξωτερικό, ενώ έχουμε δείγματα και παλινόστησης επιστημόνων που κατάγονται από την περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι πια πολύ μεγάλο. Ευχαριστώ που το θυμήσατε. Να θυμίσουμε ακόμα στους ακροατές μας και στους θεατές μας ότι η Ήπειρος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, για πολλά χρόνια, δεν ξέρω ακόμα αν είναι, μια από τις φτωχότερες περιφέρειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Πάκα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω στο κοντινό μέλλον να έχουμε τη δυνατότητα να την επαναλάβουμε με κάποιο παρεμφερές ή κάποιο άλλο θέμα. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για την πρόσκληση.